Κυρία Κομινάκα, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Βαρδούνη, τι καλό μήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Είστε Αθήνα ή στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο? Όχι, στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Να ξεκινήσω λοιπόν μαζί σας με το θέμα του νομοσχεδίου για τις πορείες. Που βλέπουμε ότι πολλά κόμματα αντιδρούν, αλλά το ΚΚΕ είναι ιδιαίτερα έτσι προσεκτικός και ακραίος αυτά που λέει, με την καλή έννοια όμως. Για να δούμε λοιπόν, γιατί αντιδράτε με αυτό το τρόπο? Γιατί η κυβέρνηση λέει ότι με αυτό το νομοσχέδιο προσπαθεί να προστατεύσει τους πολίτες που δεν διαδηλώνουν από μικρές ομάδες που διαδηλώνουν και κλείνουν όλο το κέντρο. Δεν ξέρω, μας ακούει η κυρία Κομινάκα? Είναι τέτοια και θεωρούμε ότι πρέπει να είναι στην ίδια ένταση και η αντίδραση που θα έχει το ίδιο το λαϊκό κίνημα. Γιατί το ότι επιλέγουν αυτή τη στιγμή σε μια τέτοια περίοδο να βάζουν πραγματικά στο γύψο τις λαϊκές κινητοποιήσεις και όχι μόνο να βάζουν στο γύψο τις κινητοποιήσεις, αλλά και να τις κατασυκοφαντούν με ένα νομοσχέδιο που εμπνευσμένο από τα χρόνια της Χούντας, είναι πολύ κίνδυνο και έχει τεράστιες ευθύνες η Νέα Δημοκρατία που επιλέγει να κάνει μια τέτοια. Δηλαδή, συγγνώμη, είπατε ότι θεωρείτε ότι είναι χουντικής έμπνευση αυτό το νομοσχέδιο? Το να ουσιαστικά να προσπαθείς να βάλεις. Έχει παίρνει στοιχεία, αν θέλετε, από το διάταγμα του 1971 που ζήταγε τον διοργανωτή των κινητοποιήσεων και για να μπορέσουν τέλος πάντων με έναν τρόπο να ελέγχουν όποιον συμμορφώνεται στις υποδείξεις και να διαλύουν τις κινητοποιήσεις, και είναι κυρίως αυτή τη λογική προσπαθεί να περάσει το νομοσχέδιο, και όσοι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν, αν θέλετε, πολλοί λένε ότι εντάξει, δεν κινδυνεύουν οι οργανωμένες κινητοποιήσεις κλπ. Είναι ψευδές αυτό, γιατί όλες οι κινητοποιήσεις εν δυνάμει μπορούν να χαρακτηριστούν ως απαγορευμένες την ώρα που η ίδια η κυβέρνηση ή η αστυνομία έχει την ευχέρεια να κρίνει αν ο λόγος για τον οποίο κινητοποιούνται οι εργαζόμενοι είναι κοινωνικά σημαντικός, να κρίνει αν το κόσμος που κινητοποιείται. Δηλαδή είναι αυτό θα το κάνει η αστυνομία? Έχουν την ευχαίρεια να κρίνουν ότι, λέει, σε περιπτώσεις αυθόρμητων διαδηλώσεων που δεν έχουν γνωστοποιηθεί, ότι αυτές μπορούν να συμβαίνουν μόνο για κοινωνικά σημαντικό γεγονός. Ποιος θα το κρίνει αυτό ότι είναι το κοινωνικά σημαντικό, με ποιο είναι το κριτήριο? Ή το γεγονός ότι εξ αρχής, δηλαδή με βάση το σκοπό της συγκέντρωσης κρίνεται αν ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι τέτοιο, ή ακόμα πιο επικίνδυνο είναι αυτό το γεγονός που δημιουργεί, αν θέλετε, αντικειμενική ευθύνη αυτού που ζητάνε να είναι διοργανωτής της πορείας για οτιδήποτε συμβεί κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Ξέρετε πολύ καλά και νομίζω ότι. Εννοείται, δηλαδή, αν γίνει μια πορεία και κάποιοι πάνε και σπάσουν 5 βιτρίνες και 2 αυτοκίνητα, γι' αυτά απαντάει ποινικά αυτός που θεωρείται ότι είναι ο αρχηγός της πορείας, έτσι δεν είναι? Ο διοργανωτής. Ο υπεύθυνος, ναι. Ο διοργανωτής. Ξέρετε πολύ καλά και δεν είναι πρώτη φορά που βλέπουμε τα περιπτώσεις που στείνονται προβοκατόρικες ενέργειες, και ακόμα και να θεωρήσουμε ότι δεν έχουν, που είναι πολύ γνωστό ότι έχουν συμβεί κατά επανάληψη αυτά τα πράγματα, ότι μπορεί οποιοδήποτε που θέλει να διαλυθεί η συγκέντρωση να στήσει ένα τέτοιο επεισόδιο προκειμένου να δικαιολογηθεί από τη μεριά της αστυνομίας η διάλυση της συγκέντρωσης και η κρίση της ως παράνομη και η απόδοση ποινικών ευθυνών σε αυτόν που έχει καταδικαστεί ως διοργανωτής της πορείας. Βέβαια όμως, η κυρία Κομνινάκα, παρά τις αντιδράσεις και του κόμματος, σχεδόν όλης της αντιπολίτευσης, από τη στιγμή που υπάρχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αυτό θα γίνει νόμος του κράτους σε λίγες μέρες. Στην πράξη, θα μπορέσετε, πιστεύετε, το κίνημα, ο κόσμος, οι φορείς, στην πράξη θα μπορέσουν να το ανατρέψουν αυτό? Διότι όταν ο άλλος είναι αυτός, σου λέει, κύριε, αυτός είναι νόμος του κράτους, τελείωσε, δεν κινείσαι καθόλου. Θα σε μετοπιθαρχνίζεσαι, θα σε πιάνω. Δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος νόμος του κράτους που έχει μείνει ανενεργός, γιατί η ίδια η ζωή τον καθιστά ανενεργό. Γιατί δεν τολμάνε υπό το βάρος των αντιδράσεων, γιατί το ίδιο το λαϊκό κίνημα όταν αποφασίσει να δείξει με μαζικότητα την αντίδρασή του,
δεν τολμά, αν θέλετε, και το κράτος να προχωρήσει. Είναι πολλοί οι νόμοι που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να εφαρμοστούν στη ζωή, γιατί υπάρχει τέτοια αντίδραση και γιατί η έμπνευσή τους, αν θέλετε. Και εμείς θεωρούμε ότι αυτή τη λογική έχει αυτή. Ναι, αλλά όμως με τη λογική. Και ότι προσπαθούν να τρομοκρατήσουν ένα κόσμο και να περάσουν αυτή την αντίληψη ότι οι διαδηλώσεις ενοχλούν τον πολύ κόσμο, αντί να συζητάμε σήμερα ότι τι είναι αυτό το πράγμα που βγάζει, ότι αυτό που ενοχλεί τους πολλούς είναι η αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζει και αυτή, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, και γι' αυτό, αν θέλετε, παίρνουν και τέτοιου είδους μέτρα αυτή την περίοδο, που γνωρίζουν ότι τα πράγματα θα χειροτερέψουν πάρα πολύ το επόμενο διάστημα, και προκειμένου να προλάβουν, να φοβήσουν, αν θέλετε, και έναν κόσμο να βγει στον δρόμο και να αντιδράσει, επιλέγουν να πάρουν τέτοια μέτρα που, για να εμποδίσουν, να βάλουν εμπόδια στις κινητοποίησεις. Θυμηθείτε ότι αντίστοιχη έμπνευση ήταν και νομοσχέδιο που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα, ουσιαστικά που έβαζε φραγμούς και όρους στην λήψη αποφάσεων για την απεργία. Ισχύει όμως σήμερα ότι πρέπει να ψηφίσει το 51% των εγγεγραμμένων σε ένα σωματείο για απεργία? Αν δεν ψηφίσει, δεν μπορεί να γίνει απεργία. Το αν μπορεί ή δεν μπορεί, αυτό τελικά είναι μια απόφαση που θα το κρίνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι και η αλληλεγγύη, αν θέλετε, και άλλων εργαζομένων, σε περίπτωση που αποφασίσει κάποιος να κινηθεί και δικαστικά ή με άλλο τρόπο, ή να κινηθεί με καταστολή, δεν είναι πρώτη. Για παράδειγμα, οι ναυτεργάτες είναι επιστρατευμένοι επί σειρά ετών. Ωστόσο, αποφασίζουν, παίρνουν αποφάσεις για απεργία και έχουν τη στήριξη και άλλων κλάδων για να μπορέσουν να υλοποιούν αυτές τους τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι η ίδια η δραστηριότητα και η ίδια η μαζικότητα του λαϊκού κινήματος είναι αυτή που θα περιφρουρήσει και τους αγώνες τους και θα βάλει και στο χρονοτούλεπο της ιστορίας και αυτό το κυρία Κομνηνάκα, μία φίλη ακροάτρια, κυρία Βασιλική από την Νίκη, ρωτάει το εξής: το ΚΚΕ έχει στο μυαλό του να κάνει κάποιες κινήσεις προκειμένου να βοηθήσει να μπλοκάρουν αυτό το νόμο στην πράξη? Εμείς ως κόμμα έχουμε ήδη καλέσει, έχει βγει και ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής, που καλούμε το λαό και πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου σε λαϊκό ξεσηκωμό. Έχει και η Κομματική Οργάνωση Αθήνας έχει καλέσει για την Πέμπτη το βράδυ στις 8 η ώρα συγκέντρωση, για να, αν θέλετε, να φανεί και η αντίδραση του κόσμου σε μια τέτοια... Πέμπτη 8 το βράδυ που στην Πέμπτη, Αθήνα. Πέμπτη 8 η ώρα το βράδυ είναι συγκέντρωση του Σύνταγμα, με προσυγκεντρώσεις στα προπήλαια. Εντάξει, βέβαια ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί ο νόμος, άρα δεν έχετε πρόβλημα, θα γίνει συγκέντρωση. Η συγκέντρωση θα γίνει και καλούμε τον κόσμο να δείξει την αντίδρασή του σε αυτή την έμπνευση, το πούμε, της κυβέρνησης, να φέρει αυτό το νομοσχέδιο που, αν θέλει, το προετοίμαζαν και τις προηγούμενες μέρες και με την αξιοποίηση μέσων μαζικής ενημέρωσης να παίζουν όλη αυτή την αισχρή προπαγάνδα που χρησιμοποίησαν με αφορμή και το μεγάλο περίπατο ενάντια στους υγειονομικούς που κινητοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες. Τους ήρωες δηλαδή που χειροκροτούσαν, που καλούσαν τον κόσμο να χειροκροτά τη διάρκεια της πανδημίας που έσωσε χιλιάδες κόσμο, όταν οι ίδιοι βγήκαν να διεκδικήσουν την ανανέωση των συμβάσεών τους, τη μονιμοποίησή τους, τους όρους αξιοπρεπούς εργασίας, οι ίδιοι ήρωες δηλαδή, οι πρωταγωνιστές όλου του προηγούμενου διαστήματος, όταν βγήκαν να διεκδικήσουν αυτά που οι ίδιοι δικαιούνται, βρέθηκαν πρόθυμα από παγαλάκια να τους κατασκοφαντήσουν, γιατί τόλμησαν να διαδηλώσουν στους δρόμους της Αθήνας. Αυτό είναι, αν θέλετε, και ένα κριτήριο για να καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που πραγματικά τους ενοχλεί. Τώρα, κυρία Κομνηνάκα, θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα, γιατί μας έχουν μείνει περίπου 3 λεπτά. Να πάω λίγο στο θέμα του τουρισμού. Ανοίγουμε σήμερα, υπάρχουν προσδοκίες, υπάρχουν όμως και πολλές ανησυχίες. Για να δούμε λίγο πώς το κόμμα σας τα βλέπει και θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνει, τι δεν έχει γίνει και τι θα μπορούσε να γίνει ενδεχομένως. Εμείς θεωρούμε ότι η πρώτη μεγάλη ανησυχία, για να ξεκινήσω από αυτό το κομμάτι, που υπάρχει και στον κόσμο, είναι γιατί όλο αυτό το διάστημα που υποτίθεται κέρδισε η κυβέρνηση χρόνο για να μένοντας ο κόσμος σπίτι του, δεν έχει θωρακιστεί ουσιαστικά το δημόσιο σύστημα υγείας.
ούτε συνολικά στη χώρα, πόσο μάλλον είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση στα νησιά που κυρίως αναμένουν και τον κύριο όγκο των τουριστών το επόμενο διάστημα. Που εκεί, αν θέλετε, πηγάζει και η ανησυχία κατά πόσο θα μπορέσει να ανταποκριθεί με τις λήψεις που παραμένουν στα δημόσια νοσοκομεία, να ανταποκριθεί σε περίπτωση έξαρσης κρουσμάτων μέσα στους επόμενους μήνες. Υπάρχουν όμως, έχουν οριστεί γιατροί αναφοράς, έχουν οριστεί ξενοδοχεία αναφοράς, σε κάποια ξενοδοχεία έχουν δοθεί εντολές να υπάρχουν ειδικοί χώροι που θα πάνε αν εντοπιστούν κρούσματα. Άρα εδώ φαντάζομαι. Ξενοδοχεία και χώροι μπορεί θεωρητικά να υπάρχουν. Όμως παραμένουν ελλειπείς κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας. Υπάρχουν πολλά νησιά, μικρά νησιά, που τα ίδια δεν έχουν τέτοιου είδους υποδομή και ακόμα δεν έχει καλυφθεί το ζήτημα της αερομεταφοράς σε περίπτωση εμφάνισης περισσότερων κρουσμάτων. Είναι μια κατάσταση που χρονίζει και με βάση τα στοιχεία που έχουν και οι ίδιοι οι κάτοικοι των νησιών και παρακολουθώντας την εξέλιξη και στα νοσοκομεία, κέντρα υγείας κλπ. Κοιτάξτε παραδείγματα, ας πούμε. Είναι πολλά νησιά που μπορεί να έχουν έναν οδηγό ασθενοφόρου που καλύπτει πάρα πολλές περιοχές. Με τέτοια παραδείγματα που συνέβησαν χωρίς τα κρούσματα της πανδημίας να υπάρχουν, έχουν συμβεί περιστατικά και στη Λέσβο, που είναι ένα πολύ μεγάλο νησί, να μεταφέρεται σε καρότητα κρατικού ασθενής γιατί δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου. Με τέτοιες συνθήκες λοιπόν, είναι αναμενόμενο να υπάρχει ανησυχία. Στη Λέσβο τι γίνεται, για πείτε μας που είναι και η περιοχή σας. Έχει... Εκεί και οι μικρές επιχειρήσεις που ασχολούνται, αν θέλετε, με τον τουρισμό, είναι όλο το διάστημα έχουν πολύ μεγάλη ανησυχία και απελπισία, γιατί δεν έχουν στηριχθεί με οικονομικά μέτρα ενίσχυσης και με μέτρα ελάφρυνσης από χάρη που είχαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτό είναι που ανησυχεί και τους αυτοαποσχολούμενους, στις μικρές επιχειρήσεις που κινούνται γύρω από τον τουρισμό, ότι ας πούμε την αναστολή από κάποιων υποχρεώσεών τους, όταν είναι πολύ αμφίβολα αν θα καταφέρουν να έχουν ένα εισόδημα, δεν λύνεται το πρόβλημά τους, όταν μεταφέρονται απλά οι υποχρεώσεις τους για τους επόμενους μήνες χωρίς να έχουν εντωμεταξύ καταφέρει να κάνουν εισόδημα. Και απ' την άλλη, όλοι οι εργαζόμενοι στον χώρο του τουρισμού, είναι πολύ μεγάλη μάζα των εργαζομένων που έχουν μείνει εποχιακοί και λοιπά, που έχουν μείνει χωρίς δουλειά, που έχουν μείνει ακάλυπτοι, που δεν μπορούν να ζουν βέβαια με τα ψίχουλα που προβλέπει η κυβέρνηση για όλο αυτόν τον κόσμο. Κυρία Μαρία Κομνηνάκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλό μήνα. Καλή σας μέρα και καλό μήνα. Και ο κόσμος να δείξει με την οργανωμένη πειθαρχία του ότι δεν θα συμμορφωθεί με τέτοιου είδους υποδείξεις που θέλει να του δώσει η κυβέρνηση. Για να δούμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα.